Θανατοφέδωνος για να δούμε, φίλες και φίλοι, αυτά τα νέα επεισόδια εκεί στην δομή ανηλίκων μεταναστών που λειτουργεί στην Πάφο, εκεί στην περιοχή των Τάφων των Βασιλέων, και βέβαια την διαμαρτυρία των κατοίκων που ακολούθησε, οι κάτοικοι οποίοι βέβαια ζητούν την απομάκρυση της δομής από την περιοχή τους. Δημαρχέ μου, καλή σου μέρα. Καλή σου μέρα, Ανδρέα. Καλημέρα στους ακροατές. Λοιπόν, δεν είναι πρώτη φορά που έχουμε μικρά ή μεγάλα επεισόδια εκεί στην περιοχή. Χωρίς βέβαια ίχνος, μη μας παρεξηγήσουν κιόλας, γιατί εύκολα παρεξηγούν κάποιοι. Χωρίς ίχνος ρατσισμού, καταγράφουμε ένα γεγονός. Και είχαμε και διαμαρτυρία των κατοίκων. Ήσουνα εκεί, βρέθηκε εκεί στο επεισόδιο που έγινε και στη διαμαρτυρία των κατοίκων. Ποια είναι η δική σου θέση, τι πρέπει να γίνει, τι πρέπει να αλλάξει για να σταματήσει αυτή η ιστορία? Ανδρέα, πριν από ένα χρόνο η κυβέρνηση, το αρμόδιο υφυπουργείο, απεφάσισε να φέρει στην Πάφο και να εγκαταστήσει στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο, μετά από αρκετά προβλήματα, εν πάση περιπτώσει, μέχρι να εξασφαλιστούν κάποιες άδειες που εν τέλει δεν εξασφαλίστησαν και όλες οι άδειες. Mm-hmm. Εγκατέστησαν εκεί έναν αριθμό ανηλίκων. Σιγά σιγά αυτός ο αριθμός ανέβηκε και σήμερα έχει φτάσει τους 180. Μάλιστα. Η ξεκάθαρη δέσμευση της κυβέρνησης και της τότε υφυπουργού ήταν ότι αυτό το πράγμα γίνεται αυστηρά και μόνο για 2 μήνες, για 60 μέρες. Μάλιστα. Οι 60 μέρες έγιναν ένας και πλέον χρόνος και προχωρούμε. Αντιλαμβάνεστε ότι στην καρδιά της τουριστικής περιοχής, σε μια περιοχή που η δομή αυτή γυπνιάζει ακριβώς με κατοικημένη περιοχή, γύρω-γύρω μένει κόσμος και μάλιστα πολλής κόσμος. Είναι πολυκατοικίες, είναι σπίτια, είναι γενικά είναι περιοχή κατοικίας. Μάλιστα. Αυτό τον ένα χρόνο, όχι στη θεωρία, όχι με τον φόβο ότι μπορεί κάτι να συμβεί, ούτε λίγες φορές έχουν συμβεί πολλά μα πάρα πολλά περιστατικά. Με αποκορύφωμα, θυμάστε τότε που είδε και το φως της δημοσιότητας κάποια βίντεο, όπου ξεκίνησε ένας τεράστιος καυγάς με καρέκλες, με ξύλα. Ναι. Είχε γίνει γενική σύραξη στην περιοχή μεταξύ τους, οι οποίοι οι ανήλικοι πολλές φορές και εγκατελειμμένοι εκεί. Στην αρχή, για να καταλάβετε, υποτίθεται ότι έπρεπε κάποιος να πηγαίνει να τους κάνει μαθήματα, έπρεπε κάποιοι να τους φροντίζουν. Ήταν μηδαμινή η παρουσία η κρατική εκεί. Έχουν βάλει τώρα τελευταία αστυνομία να παίξω, η οποία, τι μου λένε οι αστυνομικοί που πήγα εκεί? Κύριε Δήμαρχε, μου λέει, οι οδηγίες είναι σαφείς. Εμείς είμαστε απ' έξω με μία και μοναδική αποστολή: να παρεμποδίσουμε αν κάποιος ένικος της περιοχής επιχειρήσει να μπει μέσα. Μάλιστα. Το πότε βγαίνουν, το πότε μπαίνουν, το τι συμπεριφορά παρουσιάζουν εντός αυτού του χώρου, δεν μπορεί η αστυνομία να παρέμβει και αυτές είναι οι ρητές οδηγίες. Γι' αυτό και επικοινώνησα επί τόπου με τον αρχηγό της αστυνομίας και με τον αστυνομικό διευθυντή και είπα ότι, κύριοι, δεν μπορεί να έχετε αστυνομία να παίξω και όταν συμβαίνουν κάποια περιστατικά εντός, η οδηγία να είναι αυστηρή. Επειδή είναι ανήλικοι φυσικά, ναι, υπάρχει μια εξήγηση. Επειδή είναι ανήλικοι, οι οδηγίες είναι μην μπαίνετε, μην ακουμπάτε, μην κάνετε παρατήρηση σε κανένα. Με αποτέλεσμα, επικρατούν κάποιες φορές οι κανόνες της ζούγκλας. Χτυπιούνται, δέρνονται, δημιουργούν αναστάτωση μέχρι τις 2-3 το πρωί. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι όλοι εκεί μέσα. Κάποιοι κάτοικοι μου κατήγγυλαν διεξαγωγή πορνείας και διάφορα άλλα πράγματα. Ναι. Και αντιλαμβάνεστε ότι οι ανήλικοι που είναι μέσα σε αυτή τη δομή, η πλειοψηφία ή ένα σοβαρό ποσοστό αυτών των ατόμων που βρίσκονται μέσα στην δομή δεν είναι ανήλικοι. Είναι 19, είναι 20, μπορεί να είναι και 21 ετών. Δηλώνουν ανήλικοι για να τύχουν της ειδικής προστασίας, γιατί με βάση τον νόμο οι έμποροι αυτοί που τους φέρνουν, οι διακινητές οι λεγόμενοι, τους κάνουν και τους ενημερώνουν έτσι, ότι φτάνοντας εκεί να δηλώσεις ότι είσαι ανήλικος. Έτσι. Κάποιοι ήταν ανήλικοι πριν ένα χρόνο, τώρα δεν είναι, ήταν 17,5, τώρα είναι 18,5, αλλά και την ώρα που έμπαιναν μέσα στη δομή κάποιοι πέταξαν τα χαρτιά τους, τα διαβατήριά τους, δηλαδή πολλοί και πετούν όλα τα χαρτιά τους ξεπίτηδες. Εμφανίζονται χωρίς έγγραφα, έτσι είναι. Εμφανίζονται χωρίς έγγραφα. Χωρίς έγγραφα και λέει είμαι ανήλικος. Γιατί όταν κάποιος είναι ανήλικος, τη χάνει
πολύ διαφορετικής μεταχείρισης από τον έναν ενήλικα. Το θέμα είναι, Δήμαρχε, το θέμα είναι τώρα, εδώ που έχει φτάσει η κατάσταση και μετά από ένα χρόνο και που υπάρχει αυτό το ουδέν μονιμότερο του προσωρινού, ποια εξέλιξη περιμένεις να γίνει και τι ζητάς μαζί με τους κάτοικους. Εμίλησα προδεκαημέρου και με την αρμόδια υφυπουργό. Της έχω αναφέρει ότι, και έχω μπει και στον αστυνομικό διευθυντή, έχω μπει και στην υφυπουργό, ότι τα πράγματα είναι τεταμένα. Εκπέμπω SOS. Ήμουν πολύ αυστηρός με τους κατοίκους προχθές, παρόλο που δεν είναι δουλειά μου. Είπα ότι μην διανοηθείτε να πάρετε τον νόμο στα χέρια σας, μην διανοηθείτε να εισέλθετε εντός, μην έρθετε σε αντιπαράθεση ή σε σύγκρουση. Ναι. Όμως, πολύ φοβάμαι και το λέω δημόσια, ότι εάν το κράτος δεν πάρει μέτρα, η συντεταγμένη πολιτεία, το αρμόδιο υφυπουργείο, η αστυνομία και όλοι οι υπόλοιποι, οι αστυνομικοί μου έλεγαν ότι μα είναι 180, πώς μπορούμε, εμείς είμαστε δύο αστυνομικοί εδώ, ποιος μου εγγυάται τη σωματική μου ασφάλεια να μπω μέσα αν γίνεται ένας καυγάς? Πρέπει να έρθουν ενισχύσεις για να μπω μέσα. Και όντως τα παιδιά αυτά, μιλούμε για δύο μέτρα, για έχει παιδιά τα οποία εάν είναι σε κατάσταση εκνευρισμού και σύγκρουσης, σίγουρα δύο αστυνομικοί δεν μπορούν να επιβάλλουν την τάξη. Ναι. Η πολιτεία, εάν δεν πάρει μέτρα τώρα, και όταν λέω τώρα, τώρα σημαίνει σήμερα, σημαίνει αύριο, και αν η πολιτεία μέχρι το τέλος του Απρίλη δεν βρει τη λύση για να τους πάρει σε σωστή δομή, με σωστές υποδομές, με όλα τα σχετικά, εγώ δημόσια, για να μην είμαι μετάχρηστον των προφήτης, αλλά να τα πούμε λίγο έγκαιρα, έστω και καθυστερημένα προς το κράτος εν πάση περιπτώσει, ναι, παρόλο που τα έχουμε μπει, τα έχουμε κάνει αναρτήσεις, ναι, στο Facebook και τα λοιπά εδώ και 6-8 μήνες, θα είμαστε μάρτυρες επεισοδίων ανεξέλεκτων. Υφυπουργός, τι σου είπα, αγαπητέ Δήμαρχε? Δεν με έπεισε. Είναι καινούργια, αντιλαμβάνεστε καλά-καλά το θέμα, δεν το ξέρει. Περνούν οι μέρες, περνούν οι εβδομάδες όμως. Στο κάθε Υπουργείο υπάρχουν υπηρεσιακοί οι οποίοι γνωρίζουν το θέμα, προσπαθούν. Κάθε φορά το τι μου λένε, Ανδρέα, είναι τρία σενάρια. Ναι. Το ένα μου λένε, Δήμαρχε, μην ανησυχείς, είμαστε σε διαδικασία να ενοικιάσουμε νέες δομές σε κατάλληλη περιοχή. Άλλη φορά το ίδιο πρόσωπο μου είπε, Δήμαρχε, μην ανησυχείς, είμαστε έτοιμοι να ανεγείρωμε. Και αμέσως εγώ θύμωσα και είπα να ανεγείρεται, είναι 2-2,5 χρόνια. Όχι, Δήμαρχε, είναι κάτι έτοιμο που θα το ανακαινήσουμε κτλ. Μάλιστα. Κάθε φορά είτε θα ενοικιάσουν κάτι, είτε θα βρουν διάφορα μέρη να τους πάρουν και να σπάσουν σε μικρότερες ομάδες. Εν πάση περιπτώσει, δεν μπορούμε. Ξεκινάει η τουριστική περίοδος. Το πιο βασικό είναι ότι πλέον είναι έξαλλοι οι κάτοικοι της περιοχής. Μάλιστα. Έξαλλοι. Και φοβάμαι για επεισόδια. Μάλιστα. Λοιπόν, κάνω έκκληση να μην γίνουν επεισόδια. Όμως την ίδια ώρα να αντιληφθεί και το κράτος ότι με τη συμπεριφορά του το κράτος, με τα λάθη του και τις παραλήψεις του το κράτος, ουσιαστικά υποθάλπτει, ενθαρρύνει και ουσιαστικά γενεσιουργός αιτία των οποιονδήποτε πιθανών επεισοδίων ή αντιπαραθέσεων. Μάλιστα. Θα έχουν ως πατέρα το κράτος. Μάλιστα. Γιατί όταν το κράτος είναι απόν επί μακρόν και αφήνει μια κατάσταση ανώμαλη να υπάρχει, εις γνώση του μάλιστα, έχει δεν ευθύνες. Μπορεί να ισχυριστεί το έχει κράτος. Ευθύνες, βέβαια. Δεν έχει μπορεί ευθύνες. Το κράτος να ισχυριστεί ότι δεν ήξερα, δεν είδα, δεν άκουσα, δεν αντιλήφθηκα και είδαν και αντιλήφθηκαν. Και ο αστυνομικός διευθυντής πήγαινε επί τόπου και οι αξιωματικοί πήγαν επί τόπου και το γραφείο ευημερίας πήγαινε επί τόπου. Άρα και τα αρμόδια υπουργεία ξέρουν. Mm-hmm. Όλοι ξέρουν. Μας. Απλώς είναι μια ζεστή πατάτα στα χέρια τους και την πετάει ο ένας στα χέρια του άλλου ή τη βάζουν χάμω. Δηλαδή βρίσκουν κάπου και την ακουμπούν τη ζεστή πατάτα και λένε ας την εκεί. Κάποια στιγμή κάποιος θα την πιάσει και θα καεί. Δημαρχέ μου, σε ευχαριστώ. Καλό δρόμο. Ξέρω ότι έρχεσαι σε Λευκοσία. Καλή συνέχεια, ναι, να έχεις. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Να ευχαριστώ καλά, πάρα πολύ. Καλό Πάσχα. Καλημέρα. Λοιπόν, φεύγουμε.